Βρισκόμαστε στη Νέα Σμύρνη, στον κεντρικότερο δρόμο, στην Ομήρου. Μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα και ο κόσμος προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Όλοι μας βιώνουμε τη νέα πραγματικότητα του click away. Πώς είναι δηλαδή να κάνεις ψώνια με έναν διαφορετικό τρόπο. Πεσμένα πράγματα. Πολύ πεσμένα. Καμία σχέση για γιορτές, παραμονές γιορτών Χριστουγέννων. Εμφανής και σήμερα η παρουσία του κλιμακίου της αστυνομίας της Νέας Σμύρνης. Βλέπουμε ότι η βοήθεια είναι πολύτιμη ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σήμερα ειδικά περιορισμένος αριθμός κλήσεων. Σας βολεύει γενικότερα αυτό το click away και η κατάσταση? Ούτε καν ασχολήθηκα με αυτό, ειλικρινά. Δεν έχω τι να πω. Δεν με απασχόλησε και ούτε θα με απασχολήσει. Πολύ δύσκολη είναι, πάρα πολύ. Και αυτός ο τρόπος τώρα δεν είναι και ο καλύτερος. Ταλαιπωρία για τον κόσμο. Τώρα δεν είναι κατάσταση να βγαίνεις να δοκιμάζεις έξω, ας πούμε. Ο κύριος καθόταν στο παγκάκι για να βάλει τα παπούτσια για να δοκιμάσει. Θέλω να μας πεις πώς βιώνεται η κατάσταση με το click away και πώς βλέπεις τον κόσμο εδώ. Διστακτικός, παιδιά, γενικότερα. Όλη αυτή η κατάσταση μας έχει πάει λίγο πίσω. Διστακτικός ο κόσμος. Εμείς το βιώνουμε σε καθημερινή βάση. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Τώρα, λόγω της πανδημίας, είναι δύσκολα τα πράγματα γενικότερα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες, πάντοτε με βάση τις οδηγίες που μας δίνουν οι ηθήνοντες. Από το να είναι κλειστά τα μαγαζιά και να μην μπορεί ούτε ο καταναλωτής να εξυπηρετηθεί, αλλά ούτε οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων να μπορέσουν να έχουν κάποια έσοδα για να καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες, είναι μια εναλλακτική επιλογή που νομίζω θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Μέχρι στιγμής, από όσο εγώ προσωπικά έχω λειτουργήσει το Click Away, βλέπω ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Για τη συγκεκριμένη επιχείρηση που ήρθα σήμερα να πάρω κάτι σαν δώρο, έκλεισα το ραντεβού μου πριν από μία ώρα και με κάλεσαν τρεις φορές για να με εξυπηρετήσουν, να μου δώσουν κατευθύνσεις. Και μία ώρα μετά έχω έρθει τώρα, μέρα αιχμής, σε ένα κεντρικό σημείο της Νέας Σμύρνης για να πάρω το κινητό τηλέφωνο. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν με κούρασε, ούτε προκάλεσε κάποια δυσλειτουργία για μένα. Πώς αντιμετωπίζετε ως επιχείρηση την κατάσταση με το click away? Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, χωρίς να δημιουργεί και μεγάλες προϋποθέσεις από πλευράς τζίρου. Είναι χαμένες οι γιορτές βασικά. Είναι ένα πράγμα περίεργο στο ένα μαγαζί να μπαίνεις να ψωνίζεις με μετρητά και να έχει 3-4 άτομα μέσα το κατάστημα και στο διπλανό να μην μπορείς να μπεις, αλλά να στείλεις μήνυμα. Να σου στείλει μήνυμα η επιχείρηση, να συμφωνήσετε τι ακριβώς θα ψωνίσεις, να κλείσει ραντεβού με μήνυμα ξανά πάλι η επιχείρηση και να πας και να ψωνίσεις μόνο με POS. Δεν είναι λιγάκι αστείο αυτό? Πιστεύετε ότι κάποιες επιχειρήσεις το αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη δυσκολία και κάποιες άλλες είναι πιο διευκολυμένες? Αν φτάσει οι επιχειρήσεις με το click away, αν φτάσουν στο 15 με 20% και πολύ λέω του περσινού τζίρου, θα είναι θαύμα για μένα. Θα είναι θαύμα. Διότι η αγορά έχει να κάνει με την προσβασιμότητα, έχει να κάνει με την έλευση του κόσμου, ο οποίος και εν πάση περιπτώσει σε ένα κατάστημα θα μπεις να πάρεις ένα πράγμα, αλλά θα δεις και κάτι άλλο και θα πάρεις και το άλλο. Έτσι είναι. Εγώ έτσι τουλάχιστον την ξέρω την αγορά 40-50 χρόνια που είμαι εδώ. Μόνο έτσι γίνεται τζίρος. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο ένα κατάστημα υπάρχει πρόβλημα με το COVID και στο άλλο το διπλανό, να τώρα βλέπουμε απέναντι, έχουμε το σούπερ μάρκετ, έχει 40 άτομα μέσα. Δεν υπάρχει πρόβλημα με το COVID. Γιατί στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας δεν υπάρχει πρόβλημα, ενώ υπάρχει, ξέρω εγώ, στα σχολιά. Είναι πράγματα κατανόητα αυτά. Και προσπαθούμε τουλάχιστον με χιούμορ να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί με τι άλλο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Καταρχάς, είμαστε στην πιο ωραία πλατεία που υπάρχει στην Αττική και αυτό σημαίνει ότι είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Τώρα με το click away, σε αυτή τη φάση πάει καλά, δηλαδή πήραμε τηλέφωνο, φτάσαμε και προσπαθούμε να εξυπηρετηθούμε. Μάλλον χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο όταν υπάρχει ουρά, ας πούμε, και κόσμος. Κάποιες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολύ θετικά το click away και άλλες πάρα πολύ αρνητικά. Αυτό συμβαίνει λόγω του είδους των προϊόντων που πουλούνται, όπως παραδείγματος χάρη καλσόν, εσώρουχα κτλ. Θα έρθει η άλλη να πάρει ένα καλσόν και θα ζητήσει, θα πάρει τηλέφωνο. Πολύ δύσκολο. Δύσκολα τα πράγματα για όλο τον κόσμο και εμείς για να ψωνίσουμε παιδευόμαστε πάρα πολύ.
Είναι το θέμα ότι μπορεί να είσαι έξω από το κατάστημα, να θέλεις να πάρεις κάτι και αναγκαστικά πρέπει να πάρεις τηλέφωνο για να σε εξυπηρετήσουν και για να μην βρει και κανένας άνθρωπος τον πελάτη. Για το NSTV, Ιωάννα Τρίγκα.